Μηνύματα συμπαράστασης και ενότητας αντάλλαξαν σε συνάντηση που είχαν στην Πινδάρου ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Αβέρο Βνεοφύτου και ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών της Ελλάδας Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, υποδεχόμενος τον Έλληνα αξιωματούχο, ο οποίος επισκέφθηκε την Κύπρο εκπροσωπώντας την Ελλάδα στους εορτασμούς για την επέτειο του Όχι. Ο Αβέρο Βνεοφύτου καλωσόρισε τον Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη ως φίλο του προσωπικό αλλά και ως φίλο της Κύπρου. Να στείλω ένα μήνυμα ευχαριστήριο στον φίλο πρωθυπουργό της Ελλάδας. Που μαζί με σένα και τους υπόλοιπους υπουργούς ξαναφέρεται πίσω στην Ελλάδα τη χαμένη της αξιοπιστία, την αξιοπρέπεια και την εθνική περηφάνεια. Το μοναδικό ανιδιοτελές στήριγμα του εθνικού μας αγώνα ήταν πάντα η Ελλάδα. Και όσο η Ελλάδα είναι δυνατή, αξιόπιστη, τόσο πιο δυνατή είναι και η Κύπρος. Μία πρόκληση είναι η αντιμετώπιση της μετανάστευσης, η οποία σήμερα έχει καταστεί και της παράνομης μετανάστευσης και της εργαλειοποίησης των μεταναστών, που έχει καταστεί ένα ζωντανό πρόβλημα για τη δημοκρατία της Κύπρου. Και οφείλουμε στην Ευρώπη, και εσύ, και εγώ, και όλοι μας, να αναδεικνύουμε αυτές τις προκλητικές συμπεριφορές, οι οποίες έχουν στόχο τη διασάλευση της σταθερότητας της ειρήνης στο νησί. Οι δύο άντρες υπογράμμισαν τη σημασία της συμμετοχής της Νέας Δημοκρατίας και του Δημοκρατικού Συναγερμού στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία χαρακτήρισαν αποκούμπη στις ανησυχίες της Κύπρου και της Ελλάδας.